Την ομή πραγματικότητα για την πορεία της πανδημίας στη χώρα αποτυπώνουν χάρτες και διαγράμματα του Τζον Χόπκινς και του ECDC. Την ώρα που με δημιουργικά σαφή διαγράμματα επιχειρείται να αποτυπωθεί ένα success story στο μέτωπο της πανδημίας, οι αλήθειες των δεδομένων που δίνονται από τους διεθνείς θεσμούς είναι αποστομωτικές. Λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που αφορούν θανάτους, θνητότητα, αριθμό τεστ, κρούσματα και ενεργά κρούσματα, η χώρα μας κατέχει σταθερά την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν πόσο επικίνδυνη θα είναι η διαδικασία των δωρεάν self-test. Πώς θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το τεστ και ένας πληθυσμός ο οποίος δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει τη μάσκα ακόμα. Δηλαδή πραγματικά υπάρχουν δυσκολίες και τον τρόπο και την βιαστική χρήση κτλ. Θα πάει να κάνει ένα self-testing το οποίο δεν θα ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα του. Δηλαδή πηδάμε από το ένα βήμα στο άλλο με τέτοια ταχύτητα προκειμένου να απαλλαχθούμε από την ευθύνη, ναι. Και με αυτό το αποτέλεσμα τι καταφέρνουμε. Εγώ τα θεωρώ σε μεγάλο μέρος απόλυτους ερασιτεχνισμούς με τα self-test κλπ. Αλλά χωρίς επαναλαμβάνω να είμαι απόλυτα ειδικός. Όμως εγώ νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε τώρα που η διασπορά στην κοινότητα είναι ευρύτατη, αν θέλουμε έστω και στο και πέντε, αν θέλει η κυβέρνηση, αν θέλουν όσοι παίρνουν τις πολιτικές επιλογές τέλος πάντων, να κάνουν δύο πράγματα που θα σώσουν όσο μπορούν παραπάνω τον κόσμο, είναι τα εξής. Πρώτον, να επιτάξουν πλήρως και σε όλο το εύρος στον ιδιωτικό τομέα, να ενισχύσουν έστω και τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το δεύτερο, έστω και τώρα, έστω και στο και πέντε, να επιταχύνουν όσο γίνεται, κατά τη γνώμη μου, το θέμα των εμβολιασμών. Η αυτοδιάγνωση ενός μολυσματικού μεταδιδόμενου νοσήματος χωρίς έλεγχο, χωρίς καταγραφή, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση, ανοίγει την κερκόπορτα της ανεξέλεκτης διασποράς. Πρέπει να γίνει επιτέλους μια σοβαρή αντιμετώπιση πανδημίας, ακόμα και στο τέλος της, αν είναι το τέλος της, να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω πάρα πολύ, αλλά ακόμα και σε αυτή τη φάση που λέμε να ανοίξουμε, πρέπει το άνοιγμα να γίνει με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Και το να πετάς το μπαλάκι. Ένα self-testing στον κόσμο, δεν νομίζω ότι είναι καλύτερη προσέγγιση ουσιαστικά η επιστημονική προσέγγιση σε αυτό. Στο μεταξύ, κάθε μέρα που περνά η καθημερινότητα και ο αγώνας των γιατρών πρώτης γραμμής μεγαλώνει. Πραγματικά είναι συγκινητικό, αλλά πρέπει κάποιος να το δει από πρώτο χέρι την ανταπόκριση όλων των συναδέλφων και όλων των κλάδων σε αυτό το επίπεδο. Από την υπάλληλο της καθαριότητας μέχρι τον τραυματιοφορέα, μέχρι τον φυσικοθεραπευτή, γιατί ξέρετε είναι μια ολόκληρη αλυσίδα. Με πόσο ζήλο, ας πούμε, και αλληλεγγύη και προσφορά δουλεύουν. Υπάρχουν νοσηλευτές που κάθονται σχεδόν όλο το ωράριο, όλο το 8ωρο μέσα με επιστολή. Δεν παραπονούμαστε γι' αυτό. Θα τα δώσουμε όλα. Εκείνο που μας στενοχωρεί, που είναι το μεγάλο παράπονο, αλλά και η διεκδίκηση αυτή, είναι να μην αξιοποιούνται όλες οι υποδομές για χάρη των κερδών, για χάρη μιας ιδιόμορφης προστασίας, συμφερόντων δηλαδή στην ουσία, και να έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, η έλλειψη σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης στην κοινότητα έφερε τη διόγκωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Στην ουσία δεν υπήρξε καμία σοβαρή στρατηγική επιδημιολογικής επιτήρησης. Στην ουσία ήταν ένα βλέποντας και κάνοντας και πιο πολύ ένα είδος δειγματοληψίας. Λες και κάνουμε δημοσκόπηση εδώ για να βρούμε κάποια πιθανά κρούσματα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να απαντήσει κάποιος από τους διοικούντες, επιστήμονες ή πολιτικούς, γιατί δεν γίνεται για να μας πει ο Δησπανός εκτεταμένη επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί δεν γίνεται. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε, κοστίζει. Τι είναι αυτό το πράγμα που μας φρενάρει.